Καλησπέρα σας από το γήπεδο Μαζαράκης στο Περιστέρι. Βρισκόμαστε κοντά σας για μια αναμέτρηση για την κατηγορία Development. Οι ομάδες είναι οι Two Rangers με τους εναντίον στους Fast Break. Derby. Είναι οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά βαθμολογικά. Για να δούμε ποια ομάδα θα επικρατήσει. Ποσοτικά είναι πιο πολύ οι Two Rangers. Για να δούμε όμως αν αυτό φτάνει ποιοτικά ώστε να πάρουν την νίκη. Περιφέρεια είναι ο Τζόρτζης, ο οποίος θα κερδίσει και το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης. Το σούτ ήταν άστοχο από τον Αρβανιτέλη, δεν ήταν όμως κακή η προσπάθεια. Και στην επίθεση είναι τώρα οι Πουρέντζες, οι οποίοι έκαναν μάλλον μια πολύ υγειαστική επίθεση. Σουτιά 3, είναι άστοχο, καλό σου από τον Τζόρτζι. Και οι Πουρέντζες ξανά στην επίθεση. Θα κάνει το λάθος, θα κλέψουν οι Two Rangers και συγκεκριμένα ο Σταυρόπουλος. Κακές οι επιλογές και των δύο ομάδων σε αυτό το ξεκίνημα τουλάχιστον. Σεζόν είναι οι Two Rangers, Γουλιστάνης, Ωρεόπουλος, Τσικαλάκης, ωραία επίθεση, ο Ωρεόπουλος ανοίγει το σκορ 2-0, όμορφη επίθεση και όμορφο γύρισμα από τους fast break. Του Rangers θα ευστοχίσει τελικά και περιπέτει αυτό το καλάθι από τον Μπούρτζη τον Θανάση. 2-2, Μπούρτζης με συγχωρείτε και ο Μπούρτζης. Παραμένει κάποια για τους fast break. Airball εδώ, κακή ενέργεια από τους fast break και συγκεκριμένα από τον Ωρεόπουλο. Παίξει με πλάτη τώρα. Ξανά ο Μπούτζης, ο Θανάσης, αστοχή. Καλή ήταν η προσπάθειά του. Στην καλά έχει την κορυφή. Αλλάζουν οι fast break. Ο Μπούτζης είναι άστοχος. Και ευνηδιασμός. Και οι Κουρέντες θα σκοράρουνε. 4-2, ο Μπούτζης έφυγε πολύ όμορφο στον ενδιασμό και πήρε την μπάλα από τον Σταυρόπουλο. Πολύ όμορφη ενέργεια, όμορφη επίθεση. Κακός εδώ. Σουτιά 3, εύκοχος. Ο Μαρκόπουλος. 2. Πολύ καλό ξεκίνημα για τους φορέντες που έχουν βγει πιο διαβασμένοι, θέλετε, πιο ενεργητικοί, δεν ξέρω. Στάνης από την ιστορική, θα βγάλει έξω στον Τζόρτζι, πίσω στο σουτάρι, θα ευκοχίσει. Μπάζερ μπίτερ στην επίθεση, στα 5. Παίρνει πάρα πολλές ευκαιρίες στους Rangers.
Στέβος, τώρα ο Σταυρόπουλος θα στοχίσει, rebound από τον Ωρεόπουλο. Και ο Τσικαλάκης στα... Παρόντα στην επίθεση του Λιστάνη, στο floater, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Ωραία κινήση πάντως. Και ναι, επίθεση για τους Πουρέιτζερς. Με τον Γεωργιόπουλο. Ο Μπούζης ξανά τροφοδοτήθηκε. Πόσταρε, ευστόχησε, 9-5. Άλλη το πρόβλημα θα ανάζει ο Μπούζης, ο οποίος έχει πετύχει τους 6 από τους 9 πόντους των Πουρέιτζερς. Θα τρέξει ο Μπούτζης. Θα περάσει, θα βγάλει έξω τον Μαρκόπουλο. Αυτός δεν έφτωξε αυτή τη φορά. Τι καλά και ξανά. Ο Τζόρτζης, για τους από την γωνία, ευκολική. Με οχό. Ωραίο παιχνίδι, παραγωγικό παιχνίδι. Κερδίσει ο Σταυρόπουλος. Πάμε και δικαίωμα για δύο βολές. Γκολ φάουλ ξανά. Ο ίδιος παίχτης, 13-11. Δύο φάουλ το αυτό. Δεν μπορεί να προσφύξει πως οι άμυνες είναι από δυνατό σημείο και των δύο ομάδων. Για δούμε όμως πως θα εξελιχθεί η συνέχεια. Ήρθε καυτός από τον πάγκο, 14-14. Θα χρειαστεί σίγουρα το νοφωνικό, θα έλεγα, αυτού του Μπουλάξη για τους fast break. Για να δούμε. Μαρκόπουλος, θα φαστάρει, θα στοχίσει, εξαιρετικό από τον Μπούτζη. Η διακατάληξη είχε. Οι fast break έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Μανιτέλης, γυρίζει. Φάουλ, δύο βολές. Άσπρος στην βολή. Δεύτερη, 14-15. Πάρα λίγο το λάθος για τους Rangers. Κόπουλος, περνάει. Floater, αστοχή, επιθετικό rebound. Τελειώνει τη φάση, 16-15. Είναι άστοχος, ίσως
και λίγο βιαστική η επίθεσή του. Rangers, ο εφηδιασμό. Πολύ ωραία φάση. Πιστεύω ότι τελειώνει τη φάση. 10-15. Οι Rangers έχουν εκμεταλλευτεί 2-3 φορές την αργοπορία στην άμυνα. Το fast break. Λαξής ξανά για 3. Ξανά ευστόχος. 18-18. 2-2 τρίποτα από τον Δημήτρη Βουλαξή, ο οποίος φαίνεται να είναι καυτό σήμερα και αν ξεκινήσει εύστοχα, τότε δύσκολα το σταματάς. Ωραία πάσα από τον Σταυρόπουλο, τον Μανολίτσι, ο οποίος κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για 2 βολές. Σταυρόπουλος για 3, κακή επιλογή. Θέλεις λάθος από το fast break. Βιασμός, καλάθι. Πριν γυρίζουν πάλι στην περιφέρεια, σουτ για 3, από τον Τσάφο ήταν άστοχο. Στέβος για τον Βούτζι, τους διατελειώσει την φάση, πιστεύως για 3, κακό σουτ. Ένα λεπτό απομένει για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Fast break. Μιώσαμε το ίδιο νομίζω τους του Rangers, αφημιδιασμός, 20-20. Τσάφος τελειώσει την φάση και έχει το δικαίωμα για συμπληρωτική βολή. Πιστεύω από την περιφέρεια. Βούτζης περνάει, δίνει ωραία πάσα. Άξα το τελείωμα από τον Μανολίτσι. 24 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περιόδου. 20-10. 18 το παιχνίδι. Πάντα στη ζώνη του Rangers. Ο Ρεόπουλος περνάει. Ο Παγκάσμιος θεωρητικά εύκολο καλάθι. 2 δευτερόλεπτα. Αυρόπουλος. Άστοχος. 20-18. Αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Εντυπωσιακό με ωραίες φάσεις. Για να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Ξεκινάει και η δεύτερη περίοδος με την επίθεση αυτή να είναι για τη μεριά των Foo Rangers, οι οποίοι έχουν την πρώτη καθεδρία στο σκορ, τουλάχιστον για την ώρα με 20-18. Πιστεύω για τον Λούτζι, σουτ. Αλλάζουμε τώρα σε man to man του Rangers. Μουλιστάνης. Θα περάσει, θα ευστοχίσει. 20-20. Ωραία ατομική ενέργεια. Μάλλον είναι 20-22, με συγχωρείτε. Να παίξει, θα βγάλει έξω. Μαρκόπουλος, ωραία πάσα. Αλλά όμως ο Καταπλής θα χάσει ένα
Πολύ εύκολο το καρτέτ. Εύκολο θεωρητικά. Κόπουλος, άστοχος. Πάρα για το spot break. Εδώ θα έχει το πρώτο άστοχο τρίποντο. 2 στα 3 δηλαδή. Περάσει εδώ, θα στοχίσει ξανά ο Παρκόπουλος. Παρκόπουλος, με συγχωρείτε. Πρώτη φορά στο συν 4 για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Έσκοχος εδώ ο Μπούτζης. 2-24. Τσικαλάκης με τον Ιουλιστάνη. Τσάφος, ξαφνικό σου για 3. Μεγάλο σουτ εδώ, 22-27. Πολύ δύσκολο τρίποντα από τον Τσάφο, ο οποίος έχει δώσει σκορ και πλευμόνια στους fast break. Ο Μπούτζης θα κάνει λάθος, τη Τσικαλάκη και την πάσα, κακή πάσα. Και time out για τους Κορέζιους, οι οποίοι είναι πίσω 22-27. Ξανά επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας με τους Κορέζιους να είναι στην επίθεση. Στα το σκορ, μάλλον τώρα άλλαξε το σκορ. Αυτός σκοράνει που ρέιτζερ για κύριος Μανολίτσι. 4-27. Πουλαξής ξανά για 3. 2 στα 4 τώρα. Πολλές φορές έχουν την ευκαιρία είτε να εσωφαρίσουν είτε να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Κακή πάσα εδώ από τον Μπούτζη. Τον Μπούτζη τον αδερφό του Θανάση. Θετικό rebound για τους Πουρέτζες με τον Σταυρόπουλο. Θέλει να περάσει, θα βγάλει έξω, σου για 3. Και η μπάλα θα είναι φιλική προς το καλάθι, θα μπει μέσα. 27-27, το ντέρμπι καλά κρατεί. 30 φίλοι της ευκόχησης στους 3 πόντων. Στους 3, άστοχο για λογαριασμό ξανά για τους fast break, για χειρός. Τζόρτζι. Μπούτζι θα παίξει με πλάτη, θα στοχίσει. Δικαίωμα για 2 βολές.
ο Σπύρος. Και σωστό έχει τώρα στη βολή. Fast break, καθώς ο Orvan Delta είναι κάθετος στο δύο πόντων. Στόχισε ο Μπούτζης, εξαιρετικό από τον Μανολίτσι. Και μετά το time out, 22-27, έχει γίνει 31-27. 9-0 σερί δηλαδή για τους traders. Δεν μπουλαξείς τώρα. Θέλω να παίξει ένα πικ με τον Αρβανιτέλη. Τελικά πήρε το σκρίν από τον Τζόρτζι. Αλλάζουμε. Είναι ο Μαρκόπουλος, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας προς τιμή του σε βάρος του Ωρεόπουλου. Ψυχολογικής άποψης για το fast break, 31-29. Ωραία δημιουργία από τον Σταυρόπουλο. Μεταλλεύεται τη δημιουργία του Μανολίτσι, τελειώνει τη φάση. 33-29 και έχουμε time out ή όχι. Και time out για το fast break, καθώς μετά το time out τους των Κουρέντες έχουμε δεχτεί ένα σερί 12-2. Στρέψαμε ξανά στο παιχνίδι μας. 3 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Κουρέντες fast break 33-29. Και ο Μανολίτης έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να φέρει στο συν 5 την ομάδα του. Δεν θα καταφέρει. Καλά έχεις τώρα, Τζόρτζης, θέλει να περάσει, κάνει λάθος. Σταυρόπλος στον εφηδιασμό, δεξί lay-up, 33-29. Αλλαγή σκηνικού έχουμε στο παιχνίδι μας. Μάλλον το man-to-man βοήθησε στο Rangers. Αρβανιτέλης. Ωρεόπουλος. Περάσει, Μπούτζης ο Θανάσης έκανε το κλέψιμο. Εφνιδιασμός για τον Σταυρόπουλο. 37-29. Πρώτη φορά στο σύν 8 οι Πουρέιτζες, τα ημάδια τους fast break. 37-29 το παιχνίδι μας. Βουλαξί σουτ για 3. Μπάλα δεν κάνει το χαντήρι. Καλό ήταν το σουτ. Ο Μπούτσις πάλι ο Θανάσης θα παίξει. Θα στοχίσει. Μανολίτσι πηδά για το rebound και τελικά η μπάλα καταλήγει στον Σταυρόπουλο. Εύκολο λάθος εδώ. Αβίαστο. Τζόρτζης κλέβει μπάλα.
πετυχάνει, καλή άμυνα. Είναι ένας παίκτης για τους Courageous στην επίθεση. Σταυρόπουλος είναι άστοχος. Είναι μια κακή επιλογή, έπρεπε να ψάξει κάποια πάσα μέσα στο καλάθι. Τσικαλάκης, Πουλαξής, γυρίζει δεξιά, εύκολο καλάθι, 37-31, ανάσα για τους fast break. Πολύ ωραία πάσα, πάρα πολύ ωραία πάσα από τον Μαρκόπουλο, παρεβάλλε στον Σταυρόπουλο, 39-31. Σταυρόπουλος τώρα. Οι Ρέτζες θέλουν να υιοθετήσουν ένα γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι, καθώς βλέπουν ότι οι επιστροφές στο fast break δεν είναι και ιδανικές. Τα αδέρφια Μπούτσι τώρα είναι μαζί και θα παίξουν και pick and roll. Μαρκόπουλος, πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Μαρκόπουλος assist, Σπύρος Μπούτσι στο καλάθι, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. 41-31, Τσικαλάκης με 5 δευτερόλεπτα, θα κλειστεί. Τρίποντα από τον Τζόρτι, σου για 3, άστοχος. 41-31, αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και θα δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Ξέφαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν αναμέτρηση στον fast break με τους Rangers και εδώ ο Τσικαλάκης με ωραίο διάβασμα θα κερδίσει το φάουλ και τις πρώτες βολές για την ομάδα του. Εύκοχος. Πάλι να πετύχουν ένα τρίγωνο καλάθι. Κρύψω κίνδυνη πάσα, όμως ο Σάφος θα την διώξει μπάλα, θα εξοχίσει. Ένα γρήγορο σερί για το fast break. 41-34. Ο Μαρκόπουλος όμως θα απαντήσει. 44-34. Πολύ σημαντικό τρίποντο ψυχολογικά, καθώς το σπρέικ θα είναι με κέφι στο μάτς. Τσικαλάκη. Σταυρόπουλος ηρεμεί το μάτς, Μαρκόπουλος, ο Μπούτζης, πιστεύος, Μαρκόπουλος, πιστεύος τελικά θα το κάνει αυτό από τη γωνία, είναι εύστοχο, 47-34. Νομίζω η ζώνη δεν είναι εκεί η καλύτερη ιδέα για τους fast break. Τζόρτζ εδώ με ένα ωραίο προσπάθεια από την δεξιά μεριά θα κάνει το 46-36. Τελικά ήταν δίποτο αυτό του πιστεύου στην προηγούμενη επίθεση. Έλα,
κάτι. Ο Αρβανιτέλης αστοχεί όμως. Σωστό φαλ από τον Τζόρτζι. Για τρεις, αστοχό από τον Μαρκόπουλο, rebound από τον Ωρεόπουλο, Ζικαλάκης τώρα. Ο οποίος ίσως και να πρέπει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Βέβαια εδώ το δικό του airball βγήκε σε ασίστα λέγαμε. Για τον Αρβανιτέλη είναι τα καλά, 49-38. Κόπουλος περνάει, κακή ενέργεια. Στέβος και Ατρής. Εύστοχος. Είναι καυτή που ρέτζεις από την περιφέρεια. Είναι καυτή, 52-38. Όλο ένα και μεγαλώνει διαφορά. Ιδαλάκης. Γιώργης. Πολύ δύσκολη ενέργεια. Και να κάνει μια ξεκινημένη πασά. Ο Σταυρόπουλος δεν κατάλαβε. Νομίζω ότι καλά έχει έκλειψει την μπάλα ή ο Τσάφος. Νομίζω ο Τσάφος, πρέπει να την έκλειψε. Εδώ είχαμε λάθος το λάθος και του Μπαλίν. Λίγο σύντο το μπάσκετ. Κακή πάσα και εδώ από τον Σταυρόπουλο. Time out για τους fast break. Στέψαμε ξανά στο παιχνίδι. Fast break έχουν πάρα πολλά προβλήματα στο παιχνίδι τους για την ώρα. Σικαλάκης δεν έχει δώσει ούτε μία πάσα σε αυτή την επίθεση. Κλεισμένος ήταν εκεί ο Καρβανιτέλης, όμως πήρε την μπάλα. Από την κορυφή, ξανά. Πέρασε εύκολα από τον Στρατόπουλο, όμως θα αστοχίσει. Σταυρόπουλος, δεν νομίζω να πάει για coast to coast, όχι, περιμένει τους παίκτες του και καλά κάνει. Του δίνει ο πιστεύος φανερά το σούτ. Αρβανιτέλης τελειώνει τη φάση, 54-40. Έχει πάει σαν τόσο σύντο, Ερνάει χωρίς ιδιαίτερη πίεση ο Όπουλος, τελειώνει και αυτή τη φάση. Πολύ ωραίο ρολάκι στο σημείο του. Μπορούν να μειώσουν κάπως τη διαφορά. Σκοπό να πάνε στην τέταρτη περίοδο και να είναι κοντά στους σκορς. Με την ώρα δεν κοντά είναι ένα καλάθι από τον Μανολίτσι, κοντά στο καλάθι.
98 φαντάζομαι για το σκορ. Του Λιστάνης, ωραία πάσα νομίζω 3 δευτερόλεπτα. Λίδης, ο Πιστεύος, ο Πιατρής, ο Πιστεύος είναι άστοχος. Όλα από το Βουτζή. Και έχουμε συμπλέωση ομαδικά. Οι τυπικά γηπεδούχοι. Πολλές. Πρώτη βολή, 58-43. Άρα βάζω και τις βολές στο fast break, τότε δεν βλέπω πώς να κάνουμε την ανατροπή στο σκορ. Κάτω παραδέχεται κατευθείαν. Δύο βολές. Δύο ομάδες εδώ και περίπου 2 λεπτά ανταλλάσσουν καλάθια, όμως αυτό είναι το συμφέρον των Blazers, οι οποίοι είναι μπροστά στο σκορ με 14 πόντους. Κάνω και το λεγόμενο rotation τώρα. Εδώ και εδώ έκανε κακή ενέργεια ο Γεωργιόπουλος και αυτόχισε. Κάνουμε αν οι fast break μπορούν να ρίξουν τη διαφορά κάτω από το πιστολικό φράγμα των το διψήφιο. Ξανά άστοχος. Ξεκίνησε πολύ δυνατό μπλέξ, όμως μετά νομίζω έπεσε. Είναι εμφανή λίγο και τα σημαντικά κούραση, νομίζω το fast break, λογικό είναι. Είναι 7 και χωρίς να θέλουμε να τους στήξουμε, δεν είναι και στην πρώτη νεότητά τους, μπασκετικά. Πανολίθε εδώ το γιώνει άλλη μια φάση, 61-45. Τζόρτζης εδώ θα στοχίσει ένα τρίποντο, 61-48. Ένα λεπτό για τη λήξη της περίοδου. Μανολίτσης, πήρε το επιθετικό rebound. Δεν έβαλε το καλάθι, όμως πήρε το δικαίωμα για δύο βολές. Έρχονται την
Καλάκης τώρα για τους fast break. Καλό δώρο από τον Μανώλη Τσιδιώστη και πολλές για να μας φάσουν το εξαναλυθούν fast break. Μανιτέλης και δύο φάουλ και πολλές. Και θα μείνουν και κάποια περίπου 10 για τους fast break. Σταυρόπουλος τον σκοπό που τον αρχίζει. Περάσει, θα αρχίσει όμως ο Τριανταφυλλίδης. 10 δεύτερο για τους fast break, Σικαλάκης. Δεν έχω το δικαίωμα για φάουλ. Μανιτέλης, Γουλιστάνης για 3. Άστοχος. 1-49, αυτό ήταν το σκορ μετά από 30 λεπτά στο παιχνίδι των Poor Ages με τους fast break. Για να δούμε τι θα συμβεί και στο 4ο και τελευταίο 10 λεπτό. Poor Ages έχουν την πρώτη επίθεση στην τελευταία περίοδο. Για να δούμε τι θα συμβεί σε αυτό το 10 λεπτό. Για αρχή έχουμε το επιθετικό φάουλ του Σπύρου Μπούτζη στον Γιούλη Στάνη. Κερδίζει το φάουλ. Γρήγορα, γρήγορα, πριν συνοχθούν καν 24 στην περίοδο. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για τους Rangers. Τζόρτζης. Εδώ πήγαν πάνω στην μπαλά. Γεωργιόπουλος τώρα στην επαναφορά. Θα παίξει ένα σεντερινό με τον Ωρεόπουλο. Τώρα για 3. Καλή επιλογή. Έχουμε ένα τραυματισμό του Τζόρτζη. Φαίνεται να μην έχει κάτι το σοβαρό. Με τον Γιουλιστάνη θα παίξει πάλι που είναι πιο δυνατός. Όπως εδώ θα αστοχίσει. Δεν έχουμε ακόμα σκορ σε αυτή την περίοδο και αυτό βολεύει τους Poor Ages. Ο Βανιτέλης τώρα και στο φάουλ. Τρίτο ομαδικό. Λαξής τώρα, κερδίσει το φάουλ. Ωραίο!
δικαίωμα για βολές στον Δημήτρη Κουλαξή. Τα 1.50 εύκολα στην πρώτη. Δεύτερη, όμως είχαμε εδώ τραυματισμό νέο, όχι. Όλα καλά με Μανολίτση και, και τον Ωρεόπουλο. Και ξανά ο Σταυρόπουλος για να συμμαζέψει κάποιους με τους Raiders. Βέβαια εδώ έκανε λάθος, όχι, ήταν ο Κόρτες. Το λάθος. Νομίζω ότι αν βάλουν εδώ καλά τα fast break αλλάζει κάπως στο παιχνίδι πάλι. Oh, πολύ κακή πάσα εδώ από τον Ωρεόπουλο, πάρα πολύ κακή πάσα. Πολύ κακό το timing. Και ο Μπούτς ο Θανάσης κέρδισε το φάουλ. Γιώπουλος, κορυφή, Σταυρόπουλος για τρεις, κακό σουτ, μπαλά είναι για τους φρίκ. Θα μπει και ο Μαρκόπουλος, θέση του Μανολίτσο, όχι, θέση του Γιώργιόπουλου. Καλά και σε αυτήν και την μπάλα να κυλήσει χωρίς να την ακουμπήσει για να φάει λιγότερα δευτερόλεπτα. Κουλαξής, θα περάσει, άτσαλο το τελείωμά του. Μαρκόπουλος, δεν πήρε τελικά το φάουλ, Τσικαλάκης για τον Γιουλιστάνη. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Βιζέζο είναι φανερά κουρασμένος, θα γίνει εδώ το λάθος. Μπούτσι Θανάσης για τον Τριανταφυλλίδη, τελειώνει τη φάση. 63-52. Ανάσα για τους Raiders, 7 λεπτά για τη λήξη στο συν 12 η Κυπεδούχη. Τζόρτζης για 3. Μεγάλο τρίποντο, 64-55. Μεγάλο τρίποντο που κρατάει τους fast break στο παιχνίδι. Πολύ γρήγορα την μπάλα με τον Σταυρόπουλο, έγινε το λάθος. Αν υπάρχει παίκτη, νομίζω ότι θα σκοράρουν, θα αγχώσουν αρκετά τους αντιπάλους τους. Λάθος για το fast break του Raiders. Εκατάσταση δευτερεύοντος του συνδυασμού. Πολύ ωραίο καλάθι, ωραία assist από τον Μπούτζη. Στον Μαλονίτσι, 66-55, 65 μάλλον 55 με συγχωρείτε. Time out για τους fast break. Ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι. Στα 5-55 με 6 λεπτά για το τέλος της αναμέτρησης. Για να δούμε αν fast break έχουν ακόμα σφιγμό. Τι καλά έξω εδώ, θα βάλει ένα μεγάλο σουτ
από τη μεριά του, 65-57 για 2 το σουτ. Κλέψουμε τώρα από το fast break, λάθος από τον Σταυρόπουλο. Βανιτέλης. Τσιτσικαλάκης. Θα πάρει το διπλό screen. Δεν έχει πάσα όμως, έχει τελικά. Μπάλα θα κάνει το χατήρι στον Αρβανιτέλη. 65-59, αυτό είναι 6. Βλέπετε να έχουμε δράματα στο τέλος. Νομίζω ότι θα το πω φαλ, σωστό. Αν fast break έχουμε να βάλουν και άλλα προβλήματα στους Rangers. Ναι, Ωρεόπουλος, 65-61, 4-52 για τη λήξη. Τα ημάδια τους Rangers που βλέπουν τη διαφορά τους να μειώνεται στην ελάχιστη τιμή εδώ και πολλή ώρα, στο συν 4. Στα 5-51 με τον Τεταφύλλη τώρα να κατεβάζει πάλι για λογαριασμό των Rangers. Μπούτζης, αντίπαλο τον Ωρεόπουλο. Ωραία δημιουργία του Μπούτζη. Κακό τελείωμα από τον πιστεύω που άφησε πολύ άτσαλα την μπάλα. Στα 5-61 και για να δούμε τώρα αν οι fast break πλησιάζουν ακόμα περισσότερο. Τσιτσικαλάκης, φάουλ, βολές. Σε αυτό είπαμε ότι οι βολές θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Άστοχος στην βολή της τεχνικής ποινής ο Τσιτσικαλάκης, ο οποίος τώρα θα έχει δικαίωμα για άλλες δύο. Το συν 13 για τους Πουρέτζες έχει γίνει τώρα συν 4. Δύο κρίσιμες βολές τώρα έχει ο Τσιτσικαλάκης. Παραμένει το 65-61. Στα 5-62, μία στις τρεις βολές εδώ πέρα. Όμως το σημαντικό είναι ότι το μάτς είναι ντέρμπι και περιμένουμε για ένα κοινωνικό φινάλε. Μαρκόπουλος εδώ όμως φάζει ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, 68-62, χωρίς να το πολύ σκεφτεί, χωρίς να πολύ αγχωθεί, χωρίς να πιεστεί σε μεγάλο βαθμό, ξεκολλάει την ομάδα του. Αρβανιτέλης όμως απαντά 68-64, έχουν τρεις ρυθμό οι fast break, είναι πιο ομάδα αυτή τη στιγμή από τους Rangers και το έχουν πιστέψει. Φαουλ κάτω, δεν έχετε και μόνο για βολής φαουλ από τον Ρεόπουλο. Μαρκόπουλος, δεν θα το πιστεύω. Θα πετύχει και όλος ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Ενώ τον έπαιξε καλή άμυνα ο Τζόρτζης, τελικά αυτός θα βρει τον τρόπο να σκοράρει. 70-64. Μεγάλο μάτς, πολύ όμορφες φάσεις. Και οι δύο ομάδες φαίνεται ότι έχουν παίξει με προσωπικότητα. Εδώ ο Τζόρτζης κάνει μια ενέργεια η οποία δεν είχε πάρα πολύ νόημα. Θα φύγει όμως την μπάλα εδώ από τον Σταυρόπουλο. Δεν ξετύλιξε το δώρο του Τζόρτζη. Το πέταξε μάλλον στον κάλαθο των Αχρήστων. 70-64. Τσικαλάκης. Ωρεόπουλος θα γυρίσει και θα σκοράρει. 70-66. Μπουλαξίδη δίνει συνεχώς οδηγίες στους παίκτες, καθώς είναι παίκτης προπονητής. Τριανταφυλλίδης. Πάλι από τον Τσιτσικαλάκη στον Σταυρόπουλο. Είχα να δώσουν η fast break. Άλλο ένα έχουν. Πριν μπουν στον πόλο του Rangers. Μαρκόπουλος. Για αυτή τη φορά είναι άστοχος. 70-66.
Στάφος τώρα κάνει μια έτσι ωραία βόλτα στην άμυνα των Apple Raiders της Τσικαλάκης. Χωρίς ιδιαίτερη κίνηση η επίδεση των fast break. Θετικό φάουλ αυτή τη φορά σε βάρος του Αρβαντέλη. Φάουλ στο παιχνίδι, μία ήταν από την πλευρά των fast break με τον Αρβανιτέλη και τώρα ο Μαρκόπουλος πέπεσε στο ίδιο λάθος. Τσάφος, Τζόρτζης, Τσάφος για τρεις, εύκοφος, 70-69. Τώρα βγάλετε κομπιουτεράκια τώρα, δείτε την κάθε επίθεση. Φάουλ εκτός από τον Ωρεόπουλο, βολές για τον Μπούτζη. 1-54 για τη λήξη του αγώνα. Άστοχος ο Μπούτσο ο Θανάσης, παραμένει το 70-69. Άστοχος και στη δεύτερη. Κατοχή για τους fast break, κρίσιμες χαμένες βολές. Σάφος, τώρα πετύχει ένα μεγάλο τρίποντο στην προηγούμενη επίθεση. Λαξής. Αστοχή, κάνει ωραία κίνηση ο Αρβανιτέλης. Νομίζω έκανε βήματα εδώ ο Μπούτζης και θα στηριχτούν, ναι, σωστό είναι, ήταν ωραία η άμυνα των Τσάφου και Ωρεόπουλου. Τσικαλάκης επέστρεψε στο παιχνίδι στη θέση του του Μπουλαξή και φώναξε αυτό το σύστημα 2 πάνω της Τσικαλάκης, άρα θα πάρει screen στην κορυφή. Αρβανιτέλης θα περάσει, θα στοχίσει. Προσπάθησε και το rebound, δεν μπόρεσε. Ένα λεπτό τώρα για τη λήξη του αγώνα. Το 79 παραμένει. Δεν έχουμε δει καλά τις τελευταίες 4 επιθέσεις. Πιστεύος, Μπούτζης, Μαρκόπουλος, Σταυρόπουλος, Μπούτζης με βηματάκι πίσω. Είναι άστοχος, rebound από τον Τσάφο, 48 δευτερόλεπτα. Ας κοράνε τώρα η fast break, είναι ξεκάθαρο που θα πάρουν time out οι Ρέιτζερς. Και οι βολές επίσης θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Τζόρτζης για 3. Δεν νομίζω ότι ήταν εκεί η πιο κατάλληλη επιλογή. 30 δεύτερα. Θα μείνουν και 6 δευτερόλεπτα για τους fast break. Αν αστοχήσουν οι Courageers. Μπούτζης. Μαρκόπουλος, Μπούτζης για 3. Εύστοχος. 73-69. Το δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Time out για τους fast break. Το δευτερόλεπτα έχουν μείνει για τη λήξη. 72-69. Τελικά ήταν για 2 πόντους το shoot του Μπούτζη. Για να δούμε τώρα. Λογικά φαντάζομαι οι Rangers θα κάνουν foul. Δεν θα το ρισκάρουν για να δεχτούν τρίποντο. Για να δούμε όμως ποια θα είναι η επιλογή τους. Ο Μπουλαξής είναι καλός τρίποντος. Θα κάνει όμως εδώ το λάθος ότι εμείς ο Μπουλαξής παράζει την εμπειρία του. Και αλευθογή σε μία βολή ο Σταυρόπουλος. Τελειώνουν όλα καθώς σε 5,5 δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω οι fast break να προλάβουν να κάνουν ανατροπή 4 πόντων, ούτε να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση. Μοιραίος σε αυτή τη φάση ο Δημήτρης Μπουλαξής. Yeah.
ο Σταυρόπουλος, 73-69. Πολύ δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα. Οι Κουρέζιες θα πανηγυρίσουν μια μεγάλη νίκη απέναντι στους Fast Break και θα πάρουν έτσι και μια mini revanche για την μοίρα τους στον πρώτο γύρο. Αστόχησε επίτηδες στην δεύτερη βολή. Βουλαξής, σουτιά 3. Άστοχο, 73-69, αυτό είναι το σκορ του παιχνιδιού. Οι Πουρέτζες θα πάνε μια μεγάλη νίκη. Τέλος και δίνευσαν πάρα πολύ όμως. Ένα μεγάλο σουτ από τον Μπούτζη και μια καλή έμενα από τον Σταυρόπουλο θα τους δώσει τη νίκη και θα ξεκινήσουν με το δεξί τα παιχνίδια του δεύτερου γύρου στην κατηγορία development. Αυτά από εμάς, να είστε καλά, θα επιστρέψουμε ξανά κοντά σας.